Ο Λόραν Φαμπιούς, προεδρεύων της Συνόδου για το Κλίμα, κρατά στα χέρια του δύο σχέδια της συμφωνίας που ξεκίνησαν με περισσότερες από 50 σελίδες και ήδη μειώθηκαν στις 48 το ένα και στις 38 το δεύτερο. Μόνον που υπάρχουν 939 ζητήματα ανεπίλητα έως τώρα και στην τελευταία εβδομάδα οι συμμετέχοντες διαπραγματευτές καλούνται μέσα από συμβιβασμούς να καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα. Ce projet constitue, à mon sens. Θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο συνιστά πρόοδο, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας αναγνωρίζει πως θα πρέπει να πάμε βαθύτερα και να έχουμε κάτι πιο σταθερό μέχρι την Παρασκευή. Δεν μιλάμε μόνο για το περιβάλλον ή για το κλίμα. Συζητούμε για την ίδια τη ζωή. Τιμόμενο πρόσωπο στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ήταν ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ που μετά τις selfies με τους βουλευτές εκφώνησε ομιλία καλώντας ένα πιο πράσινο μέλλον. Αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος, δεν είναι ο κόσμος των ταινιών από τον οποίο προέρχομαι. Δεν υπάρχουν οπτικά εφέ, δεν υπάρχουν σενάρια στα οποία μπορούμε να αλλάξουμε το τέλος προς το καλύτερο ή κάτι παρόμοιο. Είναι ο κανονικός κόσμος και είναι η ώρα να βαδίσουμε σε ένα έξυπνο μονοπάτι. Είναι η ώρα για μια νέα επανάσταση, μια επανάσταση καθαρής ενέργειας. Κατ' επανάληψη είπε ότι δεν μιλάμε καμία από τις ιδιότητες που έγινε γνωστός, αλλά ως ένας πολίτης με συνείδηση που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον.